και ευχαριστώ για την Καλησπέρα, παρουσία κύριε σας. Μπούχα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένας από τους λίγους. Στην Πρέβεζα συγκεκριμένα έχουμε τρεις Πρεβεζιάνους που μετέχουν στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συγκεκριμένα τώρα την Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η σχέση σας πέρα από την εκλογή σας στο ανώτατο συλλογικό της όργανο τα τελευταία χρόνια? Ποιος είναι ο Σπύρος Κυριάκης πολιτικά? Ο Σπύρος Κυριάκης, εγώ δηλαδή, έχω ασχοληθεί ξανά με την Νέα Δημοκρατία κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Καραμαλή. Ήμουνα τότε στην Όδε της Πρέβεζας και μέλος της ΝΟΜΕΚΕ Πρέβεζας και εκ των υστέρων τώρα με την εκλογή του νέου μας αρχηγού του Κυριάκου Μητσοτάκη επαναδραστηριοποιήθηκα αυτή τη φορά ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εκλεγόμενος μάλιστα για μια ψηλή θέση, είναι αλήθεια. Νομίζω γύρω στο 50, έτσι πρέπει να είστε. Δεν έχει σημασία η θέση. Ναι, εντάξει, έχει σημασία λίγο για την παραπολιτική. Έχετε την ταυτότητα, έτσι, την πολιτική, την νεοδημοκρατική του Μητσοτακικού. Να σας πω την αλήθεια. Αν και αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν, θα μου πείτε τώρα. Όχι, όχι, θα σας απαντήσω. Εγώ γράφτηκα μέλος της ΟΝΕΔ στη Νέα Δημοκρατία το 1997 και ήμουνα μέλος της ΝΟΔΕ το 2005. Σημαίνει ότι γράφτηκα μέλος της Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά την ανάδειξη του Κώστα του Καραμαλή ως Προέδρου της Νέα Δημοκρατία. Νομίζω πως οι ταμπέλες αυτές περί καραμαλικών, μητσοτακικών και οτιδήποτε άλλο ανήκουν στο παρελθόν. Κοιτάμε αυτή τη στιγμή το μέλλον της παράταξης και το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι που πρέπει να προτάξουμε και όχι τις ταυτότητες μας. Νομίζω πως αυτή η εποχή έχει περάσει πλέον ανεπιστρεπτή. Είναι γεγονός πως αυτά μένουν στην άκρη, γιατί υπάρχουν. Είπε ζυζάνια χθες, μίλησε για ζυζάνια ο βουλευτής της Ιωαννίνης Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, αναφερόμενος σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Μεϊμαράκη που τάραξε λίγο τα νερά. Απ' την άλλη, βλέπω, ας πούμε, βουλευτές που κάνουν μια ήπια κριτική στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, νομίζω χθες κάποιες δηλώσεις της Όλγας Κεφαλογιάννη που έλεγε ότι δεν πρέπει να λέμε όχι σε όλα αντιπολιτευτικά, πρέπει να έχουμε και πρόταση, πρέπει να δούμε λίγο το στίγμα μας το αντιπολιτευτικό. Έχουν ξεπεραστεί αυτές οι διαφορές και πώς θα κάνει δικό του το κόμμα ο Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι δικό του, κακά τα ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω πως είναι αυτή τη στιγμή πιο ενωμένη από ποτέ. Μετά την ανάδειξη του νέου μας Προέδρου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρήσαμε σε σωκοματικές διαδικασίες χωρίς κανένα πρόβλημα. Πήγαμε σε ένα κατά γενική ομολογία πολύ επιτυχημένο συνέδριο και νομίζω πως πλέον η παράταξη είναι έτοιμη να κάνει τη δικιά της πολιτική πρόταση το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ για τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνήσουμε την χώρα. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς ένα κόμμα εξουσίας όπως είναι η Νέα Δημοκρατία θα υπάρχουν και διαφορετικές φωνές και καλό είναι να συνθέτουμε τις φωνές αυτές για να οδηγούμαστε στις πολιτικές που θα πρέπει να προτείνουμε στον κόσμο για το καλό της χώρας. Είστε ένας από τους ανθρώπους που δεν θα έλεγα προωθήθηκαν από τον Μητσοτάκη, ένας από τους ανθρώπους που κάτι τους είπε η εκλογή του Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και θέλησαν να κινητοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν, γιατί υπάρχουν νέα πρόσωπα που έτσι κάτι είδαν με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς θα έμεναν αδιάφοροι ίσως και σήμερα αν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το προσωπιώ στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στην παράταξη και τιμώ την παρουσία του και την προσφορά του. Να σας πω, η εκλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη με το έτσι ανανεωτικό αυτό στίγμα που δίνει στη Νέα Δημοκρατία επιτρέπει σε ανθρώπους σαν και εμένα, σε ανθρώπους που ανήκουν στην ελεύθερη αγορά, στην ελεύθερη οικονομία, ξέρετε, είμαι επιχειρηματίας. Να... Στον τουριστικό κλάδο, έτσι. Ναι. Να δραστηριοποιηθώ με τα κοινά και νομίζω πως είναι χρέος των ανθρώπων της ηλικίας μου, των ανθρώπων της νέας γενιάς, να αναμειχθούμε με την πολιτική για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε τη χώρα από το τέλμα το σημερινό όσο μπορούμε και ο καθένας μας να βάλει το λιθαράκι το οποίο μπορεί. Επομένως, λέτε ότι αυτά ανήκουν σε μια άλλη ημέρα για τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία αναζητά σήμερα ένα διαφορετικό στίγμα υπό αυτόν τον αρχηγό. Εσάς ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής κλείνει ο κύκλος σας ή ανοίγει ο κύκλος σας πολιτικά? Γιατί είπα πριν για την ανανέωση και είπατε για την ανανέωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει αυτό κάποια στιγμή εφόσον γίνουν εκλογές? Να σας πω την αλήθεια, δεν έχει σημασία αν εμένα ανοίγει ή κλείνει ο κύκλος μου. Σημασία αυτή τη στιγμή έχει το όλον. Και το όλον είναι να ξεπερδεύουμε κάποια στιγμή με τη χειρότερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει στη χώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή και αυτό το πράγμα να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Εγώ είμαι εδώ για να υπηρετήσω τη Νέα Δημοκρατία, είμαι εδώ για να υπηρετήσω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και αυτό είναι που προέχει. Θα τον υπηρετήσετε ενδεχομένως και μέσα από εκλογές για να
να δώσουμε την απάντηση και σε αυτό το ερώτημα που μπορεί να πλανάτε. Για κάποιον που βλέπει, ας πούμε, και ξέρει τον Σπύρο τον Κυριάκη, το βλέπει σήμερα να βγαίνει ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ξεκάθαρα μια επιλογή του Προέδρου. Ναι. Αν ο Πρόεδρος επιλέξει ότι μπορώ να φανώ χρήσιμο σε οτιδήποτε, εγώ είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση γίνει. Η αντιπολίτευση, το αντιπολιτευτικό στίγμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφές. Κατά τη γνώμη σας, έχω μια αίσθηση και μια άποψη ότι από τον περασμένο Γενάρη δεν έχει κάνει, ας πούμε, το πολύ μεγάλο άνοιγμα η Νέα Δημοκρατία. Ίσως δεν βιάζεται και ο Μητσοτάκης, δεν βλέπει εκλογές μπροστά και δεν βιάζεται να γίνει πρωθυπουργός. Είναι και αυτή μια άποψη. Κύριε Μπούχα, νομίζω ακριβώς το αντίθετο. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει συνεχιζόμενα και παρατεταμένα εκλογές. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ο εξής. Ο λογαριασμός των εκλογών είναι πολύ μικρότερος από το λογαριασμό που θα αφήσει πίσω της η παρατεταμένη συνέχιση της κυβέρνησης Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βγει ξεκάθαρα στον κόσμο, να δώσει το δικό της ιδεολογικό στίγμα και να πει ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και νομίζω πως αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, όπως σας είπα και πριν, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τις προγραμματικές μας θέσεις θα προτείνουμε στον κόσμο ένα νέο δρόμο, ένα νέο μείγμα πολιτικής. Φαντάζομαι όχι ζάπια, όχι προγράμματα Θεσσαλονίκης, όχι λεφτά υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Είναι πιο προσγειωμένος, φαίνεται, ο Μητσοτάκης. Μιλάει για το 2 και 4. Το 2% πλεονάσμα και 4% ανάπτυξη. Είναι βασική του. Θα σας το απαντήσω και αυτό. Μέχρι το 2018 η χώρα δεσμεύεται με ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αν και οι αριθμοί μπορεί να κουράζουν λίγο τον κόσμο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για 2% πρωτογενές πλεόνασμα, για μια ελάφιση δηλαδή του πρωτογενούς πλεονάσματος, έτσι ώστε να υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για ένα νέο μείγμα πολιτικής για μετά το 2018. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν σαφώς νωρίτερα, έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση, κυρίως για την κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση, η οποία είναι συνεχιζόμενη και παρατεταμένη. Ποια είναι αυτά τα βήματα δηλαδή? Να σας πω, εμείς προσβεύουμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Καταρχήν θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία αλήθειας με τον κόσμο, να λέμε από εδώ και πέρα αλήθειες και όχι ευχές του τύπου λεφτά υπάρχουν ή τέλος πάντων θα βαράμε τον ταρούλι και θα χορεύουν οι αγορές. Η αλήθεια είναι η εξής. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Η χώρα είναι σε ένα μνημόνιο το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό. Και υπάρχει ένας προϋπολογισμός και ένα ΕΠ το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 172 δις ευρώ, σαφώς μειωμένο, το οποίο έχει ελάχιστα περιθώρια. Από το ΑΕΠ αυτό, ένα κομμάτι περίπου 60% πηγαίνει σε πληρωμή μισθών και συντάξεων, ενώ υπάρχει ένα κομμάτι περίπου 40% το οποίο είναι γενικότερες δαπάνες του δημοσίου. Εμείς είμαστε σαφείς ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το 40% που αφορά τις δαπάνες, έτσι ώστε να μειώσουμε τις δαπάνες αυτές με συγκεκριμένες πολιτικές και ταυτόχρονα να εφαρμόσουμε νέες πολιτικές οι οποίες θα αυξήσουν και θα μεγαλώσουν το ΑΕΠ της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πρεσβεύει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το λέει κατά κόρον, κάνοντας τη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή θέλει να μειώσει, αυτό που λέμε γενικότερα, να μειώσει το κράτος, mm-hmm. να περικόψει δαπάνες, mm-hmm. που δεν το έκανε ως κυβέρνηση, δηλαδή το έκανε σε πολύ ελάχιστο βαθμό. Πώς θα το κάνει και τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα, και πρέπει να το προσδιορίσετε, γιατί φοβίζετε τον κόσμο, κυρίως τους δημοσίους υπαλλήλους, όταν το λέτε αυτό, γιατί φοβούνται ότι θα τους απολύσετε. Όχι, βέβαια. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο αρχηγός μας σε πολλαπλές συνεντεύξεις έχει πει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία πιθανότητα να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα πρέπει να φοβούνται είναι οι επίοικοι, αυτοί που έχουν πλαστά πτυχία ή τέλος πάντων τα προσόντα έτσι τα έχουν αποκτήσει με κάποιο τρόπο ο οποίος είναι στρεβλός. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, τα μισθολογικά περιθώρια των δημοσίων υπαλλήλων έχουν κατακρεματιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω πως η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν αντέχει άλλες μειώσεις τόσο σε μισθούς όσο και σε συντάξεις. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν αντέχει και άλλες απολύσεις, γιατί το κοινωνικό πρόβλημα θα διευρυνθεί. Εμείς μιλάμε ξεκάθαρα ότι θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε την πολιτική μας στο κομμάτι των δαπανών του δημοσίου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν εγώ για την επιχείρησή μου αγοράζω, για παράδειγμα, ένα στυλό, το αγοράζω σε κάποια τιμή. Αν αντί για ένα στυλό αγοράσω 10.000 στυλό, θα κάνω μια οικονομία κλίμακας. Νομίζω πως μια τέτοια οικονομία κλίμακας είναι εφικτή να γίνει και στον δημόσιο τομέα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Για παράδειγμα,
στον χώρο της υγείας, όπου οι δαπάνες είναι τεράστιες και όπου το κάθε νοσοκομείο κάνει τις δικές του συμβάσεις με τα δικά του μαγαζιά, τέλος πάντων, χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος των προμηθειών και των δαπανών. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να εξοικονομήσει ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στο μισό με 1% του ΑΕΠ. Μιλάμε για ένα ποσό κοντά στο 1 με 1,5 δις, το οποίο είναι σχεδόν δύο φορές ο έμφυα που πληρώνουμε σήμερα. Αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη είναι εντελώς άλλη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με αυτήν του Αντώνη Σαμαρά, σε αυτά που λέει και σε αυτά που θέλει να κάνει ως κυβέρνηση και στις δυνατότητες που αναγνωρίζει ή πρέπει να αναγνωρίζει ότι έχει απέναντι σε ένα μνημόνιο, απέναντι σε κάποιους δανειστές που είναι εδώ. Δεν είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση, ένα κυρίαρχο τόπο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα με ιστορική συνέχεια. Από τον ιδιωτή μας τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή μέχρι και σήμερα τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη έχει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μια πορεία. Ο Αντώνης ο Σαμαράς νομίζω ότι δούλεψε προς τη σωστή κατεύθυνση και κάποια δείγματα της πολιτικής αυτής θα εφάρμοσε και ο ίδιος. Να σας πω για παράδειγμα στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία νομίζω ότι στον τομέα αυτό θα επενδύσει και η Νέα Δημοκρατία όταν θα γίνει και πάλι κυβέρνηση. Δεν ακυρώνουμε τίποτα. Απλά προτείνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στους συγκεκριμένους καιρούς. Δεν είναι εύκολες λύσεις όμως σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν είναι εύκολες λύσεις ακόμα και για τη μείωση του κράτους. Γιατί δεν ξέρω αν μαζεύτηκε ή όχι, αν ξεχύλωσε το κράτος. Είναι αλήθεια πως οι Ευρωπαίοι ήδη λένε σήμερα πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκοψε κράτος, αλλά έβαλε φόρους. Και αλήθεια σίγουρα είναι εδώ είναι μια διαφορά φιλοσοφίας την οποία νομίζω ότι θα δείξει. Αυτή είναι η διαφορά στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν προτείνουμε νέους φόρους που εξοντώνουν το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας. Ξέρετε, είχα διαβάσει σε πολύ μικρή ηλικία ένα βιβλίο το οποίο λεγόταν Makers and Takers. Ουσιαστικά πραγματευόταν με το ποιοι παράγουν χρήμα σε μια οικονομία και ποιοι καταναλώνουν χρήμα. Στην Ελλάδα, αυτοί που παράγουν χρήμα, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας, γιατί μόνο ο ιδιωτικός τομέας παράγει χρήμα, είναι οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτό το 1,5 εκατομμύριο ζει τα υπόλοιπα 8,5 εκατομμύρια στη χώρα. Και νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όσο μειώνεται αυτός ο αριθμός, τόσο πιο πολύ επιδεινώνονται τα νούμερα του προϋπολογισμού μας. Και άρα επιδεινώνεται και το κοινωνικό πρόβλημα. Εκλογικός νόμος είναι η επίκαιρη κουβέντα αυτών των ημερών. Θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Λογικά, με την πλειοψηφία που δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να τον εφαρμόσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, δεν ξέρω. Εκπλήξεις μπορεί να υπάρξουν, κανείς δεν το αποκλεί. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει πάντως, βάζοντας το ζήτημα της ακυβερνησίας, βάζοντας το ζήτημα της αστάθειας πολιτικής. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι αρκετά απόλυτη σε αυτό το θέμα. Και δίνει μια αίσθηση ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν άλλον, παρότι το έχει κάνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω αυτόν τον εκλογικό νόμο. Ο πρώτος που αναζήτησε συνεργασίες από την εποχή Καραμαλή και όλα από το 2009 ήταν η Νέα Δημοκρατία. Απλά κανένας δεν συνεργάστηκε με αυτήν. Και ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς ζήτησε συνεργασίες και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μας πήγε σε μια θεσμική εκτροπή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με το να μην συμφωνήσει σε ένα κοινό πρόσωπο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα σύστημα απλής αναλογικής. Κύριε Μπούρχα, αυτό το οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα δεν είναι απλή αναλογική. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι απλή λογική. Και η απλή λογική λέει πως αν εφαρμοστεί ένα σύστημα απλής αναλογικής με τα σημερινά ποσοστά των κομμάτων, ο μόνος τρόπος για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα είναι να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Και καταλαβαίνετε πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στην διαφορά της ιδεολογίας μας. Εμείς είμαστε υπέρ του μικρότερου κράτους και υπέρ της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, ενώ αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί μια ταξική, τέλος πάντων, διαμάχη προς την κοινωνία, υπερασπιζόμενος κάποιες συγκεκριμένες συντεχνίες με τις οποίες εμείς είμαστε αντίθετοι. Επομένως, λέτε ότι ακόμα και μικρά κόμματα, γιατί δεν είναι απόλυτο αυτό που λέτε, δηλαδή τώρα να έχει τις 70 έδρες, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, θεωρητικά με την απλή αναλογική, με αυτά τα ποσοστά που θα μπορούσε να είχε, το αντίστροφο μάλλον, 110 ή 90, 114 ή 90, με κάτι μικρότερα κόμματα αποκλείεται ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα περισσότερα κόμματα που χρειάζονται, δηλαδή δεν φτάνουν 2-3 κόμματα, αλλά μπορεί να χρειάζονται 5 ή 6. Εκείνη, νομίζω, η κυρία ένσταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτό τόσο πολύ το πρόβλημα ότι θα πρέπει να συνθέσουμε διαφορετικές απόψεις. Το πρόβλημα, ο πυρήνας προβλήματος είναι αυτός που σας είπα, ότι ο μόνος τρόπος για να βγουν τα νούμερα και να βγει το 50% που θα χρειαστεί ο οποιοσδήποτε για να κυβερνήσει τη χώρα
αν υπάρχει ένα σύστημα απλής αναλογικής, θα σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως αυτό δεν είναι πάρα πολύ κακό, έτσι. Γιατί αν αυτό είχε γίνει από το 2012, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά για τη χώρα. Και πριν το 2012 εννοώ. Αν συνεργάζονταν δηλαδή. Και δεν... Γιατί ποιος σας λέει, ας πούμε, σήμερα ότι μετά από εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγεί στο αντιμνημονιακό κουρμπέτι? Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίες ευκαιρίες μπορεί να πάρει ανα πάσα στιγμή. Θέλω βέβαια να πιστεύω πως αυτή η κουβέντα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αυτό το ψευτοδίλημα προς την κοινωνία μας, έχει περάσει ανεπιστρεπτή και δεν θα ξαναεπανέλθει οποιαδήποτε στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να επιβάλλει ένα νέο δίλημα προς την ελληνική κοινωνία και είναι καθαρά ταξικό. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, γιατί ποτέ κανένα κόμμα δεν επένδυσε στον διαχωρισμό των τάξεων στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να φτωχοποιήσει τη χώρα έτσι ώστε να μεγαλώσει τη δικιά του εκλογική πελατεία. Και αυτό Μάλιστα. είναι εντελώς λάθος. Μάλιστα. Για την Ήπειρο, τι γνώμη έχετε γενικά ως πολιτικός που βλέπετε τα πράγματα και ίσως και υπηρετώντας τον τουρισμό, μάλιστα, θεωρείτε ότι έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα Ήπειρος, το οποίο το εκμεταλλευόμαστε όσο πρέπει ή όχι? Όχι, δεν το εκμεταλλευόμαστε στο βαθμό που πρέπει. Η Ήπειρος γενικότερα είναι μια περιοχή η οποία, όπως και εσείς ο ίδιος γνωρίζετε, δεν είχε ποτέ την κατάλληλη προβολή και την κατάλληλη βοήθεια από το κράτος των Αθηνών. Έτσι. Στην Ήπειρο λείπουν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να γίνουν. Και το πρόβλημα είναι κυρίως στους νέους ανθρώπους. Ξέρετε, η Ήπειρος είναι η πρώτη στην Ελλάδα τόσο σε νεανική ανεργία όσο και σε νεανική μετανάστευση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και σιγά σιγά τα χωριά μας, τα όμορφα αυτά χωριά της Ηπείρου, θα αρχίσουν να ερημώνουν ακόμα περισσότερο. Νομίζω πως τα επενδυτικά έτσι, περιθώρια είναι πάρα πολύ μεγάλα, αρκεί να υπάρξουν και κάποιες ακόμα υποδομές. Νομίζω πως με την Ιωνία που θα τελειώσει και η Ήπειρος θα έρθει πιο κοντά στην Αθήνα, θα υπάρχουν νέα περιθώρια για νέες συνεργίες. Φταίει το αθηνοκεντρικό κράτος ή φταίνει οι πολιτικοί οι Ηπειρώτες που δεν διεκδίκησαν όσο έπρεπε? Η απόψη δίστανται, έτσι. Δεν θέλω να μπω έτσι σε αυτή τη λογική, ούτε ότι φταίει το αθηνοκεντρικό κράτος, ούτε η πολιτική μας ήταν ανεπαρκής. Ίσως και λόγω γεωγραφικής θέσης, αν θέλετε, η Ήπειρος, επειδή βρίσκεται στα άκρα της Ελλάδας, στην άκρη της Ελλάδας, δεν είχε τις κατάλληλες προσβάσεις στην Αθήνα, έτσι ώστε να γίνουν πράγματα σημαντικά. Το τελευταίο σημαντικό που έγινε ήταν η Εγνατία Οδός, η οποία έδωσε τεράστια πλοία ανάπτυξη και στον τουρισμό, έτσι, στον οποίο δραστηριοποιούμε. Και την οποία Εγνατία Οδό, αν δεν την είχαμε σήμερα, θα μιλάγαμε για μια πολύ πιο δυσμενή κατάσταση. Και νομίζω πως θα πρέπει γι' αυτό να πούμε σε όλους ότι ήταν έργο της Νέας Δημοκρατίας. Επικώς θα Καραμαλή τελείωσε η Εγνατία, γιατί το Πασόκ είχε κάνει μόνο το εύκολο κομμάτι της Εγνατίας από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Και ελπίζουμε επομένως με την Ιόνια εδώ θα έρθουν πιο κοντά στην Αθήνα, άρα και να περνάνε τα αιτήματα της Ηπείρου πιο εύκολα, έτσι, εφόσον είναι η Ιόνια εδώ. Λοιπόν, κύριε Κυριάκη, χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Προχωράμε μπροστά σε μια ιστορική αναμέτρηση. Βρίσκεται ο Παζιάννενα, η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, υποδεχόμενος αύριο στους Οσιμάδες στην Νορβηγική Όντ, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία του. Ένα παιχνίδι για το οποίο τόσο ο τεχνικός Γιάννης Πετράκης, όσο και οι παίχτες για του αρχηγού του Αλέξη Μιχαήλ, δηλώνουν αισιόδοξοι και δεσμεύονται ότι θα αγωνιστούν για το θετικό αποτέλεσμα. Ιστορική ημέρα η αυριανή για τον Πας Γιάννενα στον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα στους Οσιμάδες, όπου θα υποδεχθεί στις 9 το βράδυ την Νορβηγική Όντ. Μια ημέρα γιορτής για τον φίλαθλο κόσμο και την πόλη των Ιαννίνων, αλλά και μια ημέρα σημαντική και για τον τεχνικό του Πας Γιάννη Πετράκη, μιας και για τον ίδιον είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, έχοντας στο πλευρό του